ο Νίκος Μουτσινάς, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κύπριος Δημοσιογράφος και ο Καβγάς. Τέσσερις παραστάσεις πήγαν να δώσουν οι ηθοποιοί στην Κύπρο, αλλά τα πράγματα στράβωσαν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Παρασκευή το βράδυ, δημοσιογράφοι ήταν καλεσμένοι για προγραμματισμένη συνέντευξη και ήταν ενημερωμένοι όλοι οι ηθοποιοί, αφού περιμέναμε μία ώρα. Έρχεται κάποιος από τους υπεύθυνους της παράστασης και λέει πως δεν θα δώσει συνέντευξη ο κύριος Μουτσινάς και η κυρία Οικονομάκου, θα δώσουν όλοι οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Σας εξήγησε τον λόγο. Ο λόγος ήταν ότι ήταν κουρασμένοι για να δώσουν και άλλες συνέντευξεις. Η περιοδία άλλωστε της παράστασης «Τα Βαφτίσια» είχε ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού. Βιάζεις δουλειά, παράσταση. Μην πεις τη λέξη διακοπές, αλήθεια, δηλαδή θα βάλω τα κλάματα. Είχαμε κάνει εργοδότες μας, περιμένουν αυτή τη συνέντευξη. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Και αφού υπήρχε μια έντονη λογομαχία, ο υπεύθυνος εκεί είπε: δώστε μου την κασέτα τώρα. Δεν φτάνει που σας έδωσα τις συνεντεύξεις των υπόλοιπων πρωταγωνιστών, δημιουργείται και πρόβλημα. Ζήτησε να πάρει την κασέτα και να μην παιχτεί καν το θέμα και οριότανε. Τα νέα έφτασαν γρήγορα και στην Αθήνα. Το σηκώνει το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Τι χαϊδεύεις τη φιλοκάτη. Ενώ στην αρχή είχαν δώσει το OK να μιλήσουν σε συναδέλφους στην Κύπρο, όπου και βρέθηκαν για μια αρπαχτή, ο βραβευμένος με Όσκαρ που να ήταν και άραγε Νίκος Μουτσινάς, αντέδρασε, δεν θέλησε σε καμία περίπτωση να πει κουβέντα και βάζοντας τον υπεύθυνο της παράστασης μπροστά, ζήτησε μάλιστα να πάρουν και τις κασέτες από συναδέλφους. Το κάνει το πράγμα! Μήρατε την κυρία Οικονομάκου, τον κύριο Μουτσινά, πέρασαν από εκεί. Ο κύριος Μουτσινάς περνούσε από εκεί που γίνονταν οι συνεντεύξεις. Δεν ούτε μας μίλησε, ούτε τίποτα. Η κυρία Οικονομάκου. Καθόλου δεν εμφανίστηκε. Θα είμαστε μονίμως με μια βαλίτσα στο χέρι, θα τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, οπότε θα συνδυάσουμε και τις διακοπές με αυτόν τον τρόπο. Τόσο ο Νίκος Μουτσινάς, όσο και η Αθηνά Οικονομάκου δεν έχουν κάνει καμία δήλωση για το περιστατικό.